Στην ουσία θα αναφέρουμε τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές στο μέτωπο της κατανάλωσης μανιταριών. Πολλοί βγαίνουν στη φύση, βλέπουν ένα μανιτάρι. Το θέμα είναι ότι το κόβουμε και το μαγειρεύουμε. Και το και καταναλώνουμε χωρίς να κινδυνεύει η υγεία μας. Έχουμε και κάποια περιστατικά και πανελλαδικά και τοπικά που αφορούν δηλητηριάσεις. Και σήμερα είχαμε περιστατικό με δύο ανθρώπους. Τουλάχιστον δεν κινδυνεύουν. Κατανάλωσαν μανιτάρι, το έκοψαν από το χωράφι στην περιοχή της Μεσαράς. Μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας, αλλά δεν κινδυνεύει. Λοιπόν, να βάλουμε στην κουβέντα και τον κύριο Γιώργος Κωνσταντινίδης, είναι πρόεδρος του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδος. Την καλησπέρα μας, κύριε Κωνσταντινίδη. Γεια χαρά και από μένα, από τα Γρεβενά, σε όλους σας, εσάς και στους ακροατές. Από τα όμορφα Γρεβενά, όπου δεν ξέρω, οι καιρικές συνθήκες εκεί μια και έχουν πιάσει τον καιρό. Πλέον μπαίνουμε στο χειμώνα. Έπεσε η θερμοκρασία, οι βροχές συνεχίζονται. Ναι. Και έχουμε ένα τοπίο ενδιάμεσο από το φθινόπωρο και το χειμώνα. Εμείς τώρα εδώ την Κυριακή θα έχουμε 26 βαθμούς. Στην Κρήτη, μέσο όρο, εκεί στα Γρεβενά, για πείτε μας λίγο η διαφορά πώς είναι. Η θερμοκρασία στο πρωί είναι 5 με 6 βαθμούς και στη διάρκεια της ημέρας είναι μέχρι και 12-13. Ευδοκιμούν τα μανιτάρια στην περιοχή. Είμαστε σε μια θέση που είναι το μετέχνιο ανάμεσα στο υπερωτικό μεταβατικό κλίμα και το μεσογειακό, όπως είστε εσείς. Που σημαίνει ότι στη δική μας ζώνη μπορούμε να βρούμε μανιτάρια και των δύο αυτών οικοσυστημάτων βασικών στην Ελλάδα. Άρα είμαστε από τις πλέον πλούσιες περιοχές σε άποψη καρποφοριών μανιταριών σε όλη την Ελλάδα και στην Ευρώπη Μάλιστα. γενικότερα. Πάντως στην Ελλάδα αγαπάμε πάρα πολύ τα μανιτάρια, τα καταναλώνουμε και σε μεγάλες ποσότητες, ωστόσο υπάρχουν και άσχημα περιστατικά με ανθρώπους που φτάνουν στο σημείο να κινδυνεύει η ζωή τους. Τι συμβουλές έχουμε να τους δώσουμε, τι πρέπει να προσέχουμε για να μην φτάσουμε Σωστά. σε αυτό το σημείο. Σωστά. Επειδή γνωρίζουμε ότι ανάμεσα στις 3.000 περίπου μανιτάρια που είναι καταγεγραμμένα και ταυτοποιημένα στην Ελλάδα υπάρχουν τουλάχιστον 10 με 15 είδη που μπορούν να προκαλέσουν ακόμα και θάνατο, πρέπει να είμαστε όλοι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν ασχολούμαστε με τη συλλογή και την κατανάλωση μανιταριών. Ένα πράγμα που πρέπει όλοι να μην ξεχνάμε είναι ότι καταναλώνουμε μόνο τα μανιτάρια τα οποία γνωρίζουμε με απόλυτη βεβαιότητα. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε σε θέση να τα ξεχωρίσουμε και από άλλα είδη που με μια πρώτη ματιά ή ακόμα και με μια δεύτερη ματιά μπορεί να μοιάζουν αυτά που εμείς έχουμε βάλει ως μανιτάρια στόχο και θέλουμε να συλλέξουμε, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε με βεβαιότητα όλες τις μικροδιαφορές ανάμεσα στο ευδόδημο που εμείς έχουμε ως στόχο και θέλουμε να μαζέψουμε και να καταναλώσουμε, με ένα άλλο παραπλήσιος εμφάνης είδος, το οποίο όμως μπορεί να είναι τοξικό ή ακόμα και θανατηφόρο. Άρα λοιπόν, αν δεν γνωρίζουμε κάποιο είδος, είναι προτιμότερο να το αφήσουμε, ακόμα και αν αποδειχτεί ότι πρόκειται για κορυφαίες ποιότητες φαγόσιμο μανιτάρι, ακόμα και αν πρόκειται, αν είναι σε μεγάλες ποσότητες, παρά να θέσουμε έστω σε κίνδυνο τη ζωή ενός ανθρώπου ή κάποιον που θα εμπιστευτούν εμάς, που υποτίθεται παρουσιαζόμαστε ως γνώστες του αντικειμένου. Που οι περισσότεροι βέβαια δεν γνωρίζουν, κακά τα ψέματα. Αυτοί που ασχολούνται με τα μανιτάρια, κάπως πιο συστηματικά και μακροχρόνια, περιορίζονται σε 2-3, το πολύ 4 είδη, τα οποία συνήθως είναι εύκολα να αναγνωριστούν και μόνο αυτά μαζεύουν. Κάποιοι όμως που επειδή άρχισαν να εμβαθύνουν, αλλά είναι σε ένα πρώιμο στάδιο και νομίζουν ότι η υπόθεση του μανιταριού είναι εύκολη ή τουλάχιστον ευκολότερη από ό,τι πραγματικά είναι, αυτοί πραγματικά κινδυνεύουν, όπως και κάποιοι που καθόλου δεν ασχολούνται με τα μανιτάρια και παρασυρώμενοι από μια τάση που στην εποχή μας ξαναγίνεται μέσα σε εισαγωγικά μόδα, νομίζουν ότι και αυτοί μπορούν να βγουν στο δάσος, να βρουν κάποια μανιτάρια, να τους φανούν όμορφα, ελκυστικά. Οπτικά υπάρχει κάποιο χαρακτηριστικό, οπτικά βλέποντας ένα μανιτάρι που παραπέμπει σε ένα τοξικό μανιτάρι, που παραπέμπει σε μια επικινδυνότητα. Ατυχώς, δεν υπάρχουν γενικά μακροσκοπικά χαρακτηριστικά, αυτά που βλέπουμε δηλαδή με γυμνό μάτι, που θα μπορούσε να μας πούν ότι αυτά τα μανιτάρια που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά τρώγονται και τα άλλα που έχουν κάποια άλλα χαρακτηριστικά δεν τρώγονται, είναι τοξικά ή είναι θανατηφόρα. Κατά γέννη βέβαια, αν πάμε ας πούμε στο επικίνδυνο γένος των αμανιτών, το οποίο είναι υπεύθυνο σε ένα ποσοστό πάνω από 95% για τις θανατηφόρες δηλητηριάσεις στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και σε όλο τον πλανήτη, εκεί μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα.
Το οποίο βέβαια νομίζω ότι είναι παρακινδυνευμένο. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Βέβαια, ως απλός καταναλωτής, μανιτάρια που πολλούνται νομίζω στα σούπερ μάρκετ, σε μίνι μάρκετ. Είναι ελεγμένα. Είναι ελεγμένα, μπορούμε να τα αγοράσουμε και να τα καταναλώσουμε άφοβα. Τα μανιτάρια λοιπόν που φτάνουν στον καταναλωτή, στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι μανιτάρια καλλιέργειας. Που σημαίνει ότι είναι απολύτως βέβαια η εδωδημότητά τους, απολύτως βέβαιη. Και από εκεί και πέρα το μόνο που πρέπει να προσέξουμε είναι αν είναι και καλά συντηρημένα. Γιατί όπως και όλα τα τρόφιμα, έτσι και τα μανιτάρια, μπορεί να προκαλέσουν και τροφικού είδους δηλητηρίαση όταν είναι κακοσυντηρημένα. Ένα μικρό ποσοστό άγριων αυτοφυών μανιταριών φτάνει στον καταναλωτή στην Ελλάδα. Ναι. Που και αυτά προέρχονται από επιχειρήσεις που έχουν έμπειρους συλλέκτες. Να πούμε μάλιστα ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε και πιστοποιημένους συλλέκτες μανιταριών στην Ελλάδα. Που σημαίνει ότι κάποιοι από αυτούς εκπαιδεύτηκαν, εξετάστηκαν και πιστοποιήθηκαν. Μάλιστα. Ότι γνωρίζουν αφενός τα θανατηφόρα και επικίνδυνα είδη και αφετέρου μάλιστα. Κάποια από τα πιο κοινά εδόδημα μανιτάρια. Κρατάμε συμπερασματικά ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Όσοι δεν γνωρίζουν, δεν μπαίνουν καν στη διαδικασία της συλλογής. Απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που ξέρουν. Και δεν τα καταναλώνουμε. Αν είναι στο χωράφι μας, αν φυτρώσουν από τη μια στιγμή στην άλλη στο δεν γνωρίζει κάποιος, δεν κόβει, δεν καταναλώνει, δεν μαγειρεύει. Ακριβώς. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Χαιρετισμούς από Κρήτη, κύριε Κωνσταντινίδη. Και από εμάς. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, να είστε καλά.